Μηχανή είναι οποιοδήποτε εργαλείο ή κατασκευή του ανθρώπου που τον διευκολύνει να κάνει ένα έργο, βοηθάει την αποτελεσματικότητα του έργου του ή παράγει το ίδιο κάποιο έργο. Πιο πάνω βλέπετε μια μηχανή εκτύπωσης. Ο τροχός με τον άξονα ήταν μια από τις πρώτες μηχανές παγκοσμίως. Αποτελεί εφεύρεση των Σουμερίων και βοηθάει στη μετακίνηση και μεταφορά αντικειμένων ή στην κίνηση με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτή η εφεύρεση των Σουμερίων χρησιμοποιήθηκε σε άμαξες που σέρνονται από ζώα, αλλά και στην αγκιοπλαστική. Σήμερα, τροχούς συναντάμε σε αυτοκίνητα, σε μοτοσυκλέτες, ακόμη και στο Λούνα Πάρκ. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι οδοντοτοί τροχοί, που χρησιμοποιούνται σε πολλές σύνθετες κατασκευές για να μεταδώσουν κίνηση ή για αυξομοίωση της ταχύτητας. Οι τροχαλίες και οι ημάντες είναι άλλος ένας μηχανισμός βασισμένος στον τροχό, που χρησιμοποιείται σε πολλές σημερινές μηχανές για κίνηση, ανύψωση βάρους, επιτάχυση ή επιβράδυνση ή αλλαγή κατεύθυνσης. Τόσο στο τάγκ όσο και στο όργανο γυμναστικής βλέπουμε τροχαλίες και ημάντες. Στον χειρόμυλο που άλεθαν σιτάρι, στο μύλο που έβγαζαν λάδι ή έλειωναν το σταφύλι και στον ανεμόμυλο, πάλι βλέπουμε εφαρμογές του τροχού με τον άξονα ή στην περίπτωση του ανεμόμυλου και χρήση τροχαλιών ή οδοντοτών τροχών. Το κεκλειμένο επίπεδο ήταν ένα πολύ απλό είδος μηχανής που χρησιμοποιήθηκε πιθανόν πρώτα από τους αρχαίους Αιγυπτίους για το χτίσιμο των πυραμίδων. Κάτι τέτοιο συναντάμε ακόμη και σήμερα σε διάφορες κατασκευές. Στις ράμπες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στις ράμπες για είσοδο σε χώρους στάθμευσης ή ακόμη και σε σφήνες που χρησιμοποιούνται για να συγκρατήσουν μια πόρτα. Ο πρώτος γερανός, που ήταν ένα σύστημα τροχαλιών και μοχλών, πιθανόν να δημιουργήθηκε και να χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες. Ο Αρχιμίδης, ένας πολύ σπουδαίος αρχαίος Έλληνας μαθηματικός και εφευρέτης, ήταν ο πρώτος που μελέτησε τους μοχλούς. Ο μοχλός είναι ένα είδος μηχανισμού που χρησιμοποιείται για να πολλαπλασιάσει τη δύναμή μας, επιτρέποντάς μας να ρίξουμε κάτι σε απόσταση, να μετακινηθούμε ευκολότερα, να σηκώσουμε πιο εύκολα ένα βάρος ή να ασκήσουμε μεγαλύτερη δύναμη. Μοχλοί που χρησιμοποιήθηκαν από την αρχαιότητα συναντιούνται στους καταπέλτες ή βαλίστρες και στα πλοία ή βάρκες, όπου χρησιμοποιούνταν κουπιά. Εννοείται πως διάφορα είδη μοχλών χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπητά στα παιδιά είναι η τραμπάλα. Από εκεί και πέρα, μοχλούς συναντάμε παντού. Στους νυχοκόπτες, στους καριοθράφστες, στις πένσες, στα ψαλίδια ή και στα τσιμπιδάκια. Θαυμαστές ήταν οι μηχανές που δημιούργησαν οι αρχαίοι Έλληνες, με βάση την υδραυλική. Οι ύδραυλοι του χτισίδιου, που ήταν το πρώτο πληκτροφόρο μουσικό όργανο, η κούπα του Πυθαγόρα, το τηλεβόλο του Αρχιμίδη και η πρώτη αντλία πυρόσβεσης του Ήρωνα.
Είναι θαυμαστό πως από την αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν εφεύρει μηχανές υπολογισμού. Οι Ρωμαίοι εφήβραν τον άβακα για να κάνουν υπολογισμούς, ενώ οι αρχαίοι Έλληνες το μηχανισμό των αντικυθύρων, που μοιάζει με το βυζαντινό αστρολάβο και πιθανότατα τον χρησιμοποιούσαν για προσανατολισμό. Σήμερα, αυτή τη δουλειά υπολογισμού έχουν αναλάβει οι υπολογιστικές μηχανές, οι υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα. Οι μηχανές έχουν εξελιχθεί πολύ από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Μήπως όμως το παρακάνουμε λιγάκι? Μήπως υπερβάλλουμε στη χρήση τους, με αποτέλεσμα να έχουμε ξεχάσει πώς να ζούμε? Τι νομίζετε? Μήπως πάλι πολλές φορές χρησιμοποιούμε λανθασμένα κάποια μηχανήματα? Μήπως η εκτεταμένη χρήση τους καταστρέφει το περιβάλλον? Μήπως κάποια μηχανήματα μόνο κακό δημιουργούν? Οι μηχανές και η χρήση τους είναι καλά εφόσον βοηθάνε τον άνθρωπο, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του. Σήμερα γίνονται σκέψεις για πολλά είδη μηχανών που θα μπορούσαν ακόμη να δημιουργηθούν και να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Ρομπότ που να βοηθάνε ανθρώπους ηλικιωμένους ή με προβλήματα αναπηρίας. Μηχανές που να καθαρίζουν το νερό, κάνοντάς το πόσιμο. Μηχανές καθαρισμού του αέρα. Μηχανές που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια και δεν μολύνουν το περιβάλλον. Εσείς, τι μηχανή θα φτιάχνατε για να κάνει καλύτερο τον κόσμο μας?